Προειδοποίηση ότι τα εθνικά συστήματα υγείας στην Ευρώπη μπορεί να βρεθούν σύντομα σε δεινή θέση καθώς αυξάνεται δραματικά ο ρυθμός των κρουσμάτων, απευθύνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Η σοβαρότητα των εκτιμήσεων φαίνεται και από την καραντίνα που μπήκαν εργαζόμενοι σε εργοστάσιο κρέατος στη Γερμανία. Ο κίνδυνος δεν έχει περάσει και η χαλάρωση των μέτρων βοηθά στην εξάπλωση των κρουσμάτων. Γι' αυτό και η καραντίνα σε κάποιες περιοχές επανέρχεται. 30 χώρες έχουν σημειώσει αυξητική τάση στα κρούσματα κατά τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Σε 11 δε από αυτές, η ταχεία μετάδοση οδήγησε σε πολύ σημαντική αναζωπήρωση, η οποία, αν αφαιθεί ανεξέλεγκτη, θα οθήσει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Υγείας για άλλη μια φορά στο χείλος του γκρεμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξαπολύσει μύδρους κατά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τους χειρισμούς τους στην πανδημία. Όμως, Γερμανία και Γαλλία ανακοινώνουν σημαντική δέσμευση χρηματοδοτικών πόρων για την υποστήριξη των δράσεων του ΠΟΗ αλλά και εμπιστοσύνη προς τον Διεθνή Οργανισμό. Η Γερμανία θα διαδραματίσει το ρόλο της στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας παρέχοντας πολιτική, οικονομική και τεχνολογική υποστήριξη, η οποία απαιτείται. Αυτό θα γίνει με τη σαφή προσδοκία ότι οι προκλήσεις αντιμετωπίζονται επαρκώς και οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις προκειμένου να ενισχυθεί το πρόγραμμα εκτάκτων αναγκών, καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δουλεύει βάσει των διεθνών κανόνων υγείας. Μετά από συστάσεις του ΠΟΗ, η Γερμανία εντείνει τα διαγνωστικά τεστ σε περιοχές που βρίσκονται τώρα σε καραντίνα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, πριν από την περίοδο των διακοπών, προτρέπει τον πληθυσμό να λάβει πολύ προσεκτικές αποφάσεις σχετικά με το πώς, πού και πότε θα ταξιδέψει.